Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή προς Εκκλησιασμόν, τη γνωστή σας παραγωγή της ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νεοψυχικού, έχουμε προσκεκλημένο ένα πολύ νέο άνθρωπο, μόλις 20 χρονών, ο οποίος είναι φοιτητής, λογικό για την ηλικία του, φοιτητής στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, μαχόμενος δημοσιογράφος, αλλά με ένα ιδιαίτερο τρόπο αυτών των συνεντεύξεων σημαντικών προσωπικότητων του νεοελληνικού βίου και σκηνοθέτης ταινιών μικρού μήκους. Άρα έχουμε να κάνουμε με ένα νέο πολυσχηδί. Ο Πάρης Δόμενης. Καλώς ήρθες. Κύριε Ανδρεόπουλο, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την τόσο ωραία παρουσίαση και εισαγωγή. Η παρουσίαση είναι αυτό που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Καλά, καταλαβαίνω ότι θέλεις να πεις τη νομική, διότι είναι μια σχολή που ενδεχομένως σου άρεσε και ήταν ο στόχος σου. Έτσι. Το να μπει στη λογική της δημοσιογραφίας με την έννοια των συνεντεύξεων και μάλιστα προσώπων όχι τυχαίων, αυτό πώς προέκυψε, ήταν μια ανάγκη σου, δηλαδή. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα όλες μου οι επιλογές, είτε είναι η νομική, είτε είναι ο κινηματογράφος, είτε είναι η δημοσιογραφία, έχουν ξεκινήσει τυχαία. Δεν υπήρχε τίποτα στο παρελθόν. Όταν ξεκίνησα να κάνω. Δεν υπήρχε background, δεν υπήρχε κάποια απίστευτη αγάπη, ας πούμε, από τα πολύ πολύ παιδικά μου χρόνια. Το σινεμά ξεκίνησε τυχαία, η νομική και αυτή η τυχαία προέκυψε και η δημοσιογραφία τυχαία. Νομίζω κοινό όλων είναι μία αφορμή, ένα ερέθισμα, κάτι που πέφτει στα χέρια μου, το διαβάζω, το βλέπω, το ακούω και μετά μου αρέσει. Για μένα, κενό συνισταμένη όλων αυτών, είναι η φιλομαθία σου. Γιατί εντάξει, είναι πολύ βασικό αυτό. Χωρίς φιλομάθεια δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ναι. Αφορμή για την δημοσιογραφία ήταν ένα βιβλίο που έπεσε στα χέρια μου με συνεντεύξεις, το οποίο διαβάζοντάς το, πραγματικά δεν ξέρω, ένιωσα μέσα μου μια ανάγκη ότι θέλω και εγώ να το κάνω αυτό. Θέλω και εγώ να συναντήσω τους ανθρώπους που διαβάζω, που βλέπω, που με ενέπνευσαν, που με επηρέασαν και άρχισα να το κυνηγάω αμέσως. Τον τελευταίο καιρό συνεργάζεσαι με την Athens Voice, από ό,τι έχω δει, και υπάρχει μια παραγωγή συνεντεύξεων με πρόσωπα γνωστά της ελληνικής δημόσιας ζωής, κυρίως συγγραφείς και από τον χώρο της τέχνης. Ο τελευταίος που είδα ήταν ο συγγραφέας Πέτρος Μάρκαρης, μια πολύ σημαντική συνέντευξη, από έναν άνθρωπο ο οποίος, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ μακριά σου ηλικιακά. Σα χωρίζει μια άβυσο σε τόν. Κοίταξε, με εντυπωσιάζει το πώς σκέφτηκες να προσεγγίσεις ένα τόσο μεγάλο άνθρωπο. Εσύ ένας τόσο νέος. Έχεις διαβάσει Μάρκαρη, για παράδειγμα. Σίγουρα θα μου πεις. Βεβαίως. Ναι. Κοιτάξτε, έχω διαβάσει Μάρκαρη. Έχω διαβάσει αρκετούς συγγραφείς. Η αγάπη μου όμως για τους ανθρώπους μιας μεγαλύτερης ηλικίας είναι από αλλού. Έχει άλλη αφετηρία. Έχω περάσει όλα μου τα καλοκαίρια, μηδενός εξαιρουμένου, στο χωριό μου. Στον Ταΐγετο, σε ένα πολύ πολύ μικρό χωριό, πολύ λίγων κατοίκων, πραγματικά μετριούνται στα δάχτυλα, στην Αλαγωνία, Ταΐγετου. Όλα αυτά τα χρόνια έχω συνηθίσει, έχω μάθει, συζητάω πάντα με ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και πάντα μου άρεσε να ακούω, να ρωτάω στα καφενεία, να συζητάω, να γνωρίζομαι, να μαθαίνω, να ακούω για τα παλιά. Επομένως, νομίζω κι εγώ ότι αυτή μου η αγάπη έτσι, για τους μεγάλους ανθρώπους προέρχεται από εκεί. Πάντα μου άρεσε να μπαίνω έτσι μέσα στα καφενεία, στα μαγαζιά, να ακούω τους μεγάλους, να μου διηγούνται τα παλιά, όχι μόνο τα δικά τους, αλλά και τα πιο παλιά, του πολέμου, του εμφυλίου, πάρα πολύ, οι εμπειρίες της ζωής τους. Μου άρεσε να ακούω. Και αυτά είναι χαρακτηριστικά της συνέντευξης. Κοίταξε. Και η περιέργεια και το να ακούς και να ρωτάς. Είναι εντυπωσιακό αυτό που λες, γιατί συνήθως υπάρχει ένα αίτημα σήμερα ότι πρέπει να μάθουμε να ακούμε τους άλλους. Έτσι ξέρεις ότι το λένε αυτό και οι ψυχολόγοι, ας πούμε, να ακούτε τα παιδιά σας, να ακούτε τους μαθητές σας, να τους ακούτε κτλ. Εσύ το ότι έχεις αυτό το χάρισμα, δηλαδή να ακούς, να είσαι δεκτικός, είναι αυτό που σε πάει ένα βήμα παραπέρα, δηλαδή στη συνάντησή σου, στην ουσιαστική συνάντησή σου με ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Είτε αυτός είναι ένας απλός άνθρωπος του καφενείου του χωριού σου, έτσι, είτε ένας συγγραφέας μεγάλου ελληνικούς. Οπότε θα έλεγε κανείς ότι είναι για σένα κάτι φυσιολογικό αυτό, η συνάντηση με τον Μάρκαρη, ας πούμε, ένα μεγάλο άνθρωπο. Βεβαίως. Δηλαδή, μπαίνοντας στο διαμέρισμά του, δεν ένιωσα πολύ οικεία. Γενικά, μου αρέσει πάρα πολύ να συναντάω μεγάλους ανθρώπους και μου αρέσει κιόλας
Εξίσου βέβαια με τους νέους, δεν είναι ότι έχω κάποια αντιπάθεια, ναι, προς κάποια ηλικιακή ομάδα. Μου αρέσει πάρα πολύ η συντροφιά τους. Πάρα πολύ. Έχουν ωραία πράγματα να σου πούνε, ωραίες συμβουλές να σου δώσουν και αν δεν έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους για τη ζωή και το πάθος και την ενέργειά τους, όπως ο κύριος Μάρκαρης που δεν το έχει χάσει, πραγματικά έχεις να κάνεις. Έχει προοπτική η φιλία σας, αν καταφέρεις να την αναπτύξεις. Πολύ ωραία το λες. Άρα δεν μένεις στο επίπεδο μιας συνέντευξης. Προχωράς σε μια ουσιαστικότερη σχέση, θα λέγει κανείς, με το πρόσωπο με το οποίο κάνεις. Άλλωστε, εντάξει, οι συνεντεύξεις δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Σπουδάζω, έχω σκεφτεί και την δικηγορία και η σκηνοθεσία και αυτά. Ήθελα απλώς να το κάνω, γιατί μου αρέσει να συναντάω ανθρώπους, να γεμίζω εμπειρίες, να ακούω ωραία πράγματα, να γεμίζω με εμπειρίες όμορφες. Ναι. Τις οποίες θα αναπολώ όταν μεγαλώσω. Μα δεν είναι μόνο να απολύσεις. Ξέρεις, στην πραγματικότητα ζεις το τώρα πολύ έντονα. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Ναι. Δηλαδή, δεν, ούτε χαραμίζεις τον χρόνο σου, ούτε βαριέσαι, ούτε σπαταλάς, ας πούμε, τα νιάτα σου, αλλά κάνεις μια δημιουργικότητα η οποία είναι και μια παρακαταθήκη για το μέλλον για μένα. Έτσι, το ότι πολύ νωρίς μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία της συνάντησης με τους μεγάλους ανθρώπους και με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι εύκολοι. Για πες μου μια συνέντευξη που σε ξεβόλεψε λίγο. Υπήρχε δηλαδή κάποιος που μπορεί να σε δημιουργήσει μια δυσκολία. Δυσκολία ως προς τι εννοείται ακριβώς? Ως προς την απάντηση, ως προς την υποδοχή. Θα έλεγα ότι ο Πέτρος Τατσόπουλος ήταν... ήταν λιγότερο, κράτησε μια μεγαλύτερη απόσταση από τους άλλους. Αν τον συγκρίνουμε δηλαδή με τον Χρήστο Χωμενίδη και τον Πέτρο Μάρκαρη, οι οποίοι ήταν πολύ ζεστοί άνθρωποι, φιλικοί, αμέσως με αγκάλιασαν, ας πούμε. Ο Πέτρος Τατσόπουλος κράτησε μια απόσταση. Παρ' όλα αυτά, η συνέντευξη ήταν πολύ ωραία, ναι, και εγώ την απόλαυσα πολύ. Ο Τατσόπουλος είναι και ο λίγο ερετικός που λέμε. Έτσι. Ναι, ναι, ήταν αυτό, αλλά, έτσι. Ο λίγο ερετικός. Δεν το θεωρώ ερετικό. Θεωρώ ότι εκφράζει μια. Έχει κάτι σαν ορθόδοξες, ας πούμε, ναι, απαντήσεις και λίγο ενδεχομένως και απρόβλεπτες. Ναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή μου άρεσε πολύ και η γραφή του και οι απόψεις του σε διάφορα θέματα και η διαδρομή του, είναι πολύ ενδιαφέρουσα, θέλησα πολύ να τον συναντήσω και ήταν ωραία συνέντευξη. Δηλαδή και πολύ ευχαρίστω να τον ξανασυναντούσα. Γιατί πάνω απ' όλα, νομίζω, κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι ότι είναι ωραίοι συνομιλητές, ωραία παρέα όλοι. Εμένα αυτό όμως που με εντυπωσιάζει στην περίπτωσή σου είναι ότι δεν έχει κλισέ και πολλές φορές ιδεολογικά κλισέ, διότι όλοι αυτοί δεν είναι το ίδιο πράγμα, ναι, είναι διαφορετικοί, έτσι. Τελείως άλλο πράγμα ο Τατσόπουλος, ας πούμε, με τον Μάρκαρη, θα λέγει κανείς, έτσι. Άρα εσύ βουτάς στα νερά αυτά του καθενός, χωρίς να έχεις, ας πούμε, να υπηρετήσεις μια δική σου προκρούστη διαλογική. Όχι, κοιτάξτε, αφετηρία είναι τα αναγνώσματα, οι εμπειρίες, αυτά που λένε, οι συζητήσεις, οι συνεντεύξεις που έχουν δώσει, τα οποία με κάνουν να θέλω και εγώ να τους συναντήσω. Επομένως, δεν υπάρχει κάποιο κοινό χαρακτηριστικό, δηλαδή, τέτοιο ιδεολογικό που λέτε. Δεν ξέρω αν σε εκφράζει σε όλα που λέει. Φαντάζομαι όχι. Όχι. Αλλά αυτό δεν σε εμποδίζει να τους συναντήσεις. Όχι, δεν με εμποδίζει, αλλά όλους αυτούς που συναντάω, πραγματικά τους έχω μέσα στην καρδιά μου. Μπορεί να μην συμφωνώ μαζί τους απόλυτα, ούτε με όλους συμφωνώ. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε όλοι στα πάντα. Αλλά πραγματικά. Τους αγαπάω, δηλαδή θέλω να τους συναντήσω. Αλλιώς δεν θα πήγαινα. Σας είπα, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Το κάνω γιατί μου αρέσει. Ούτε για βιοποριστικούς λόγους το κάνω, τουλάχιστον άμεσα, τώρα. Το κάνω απλώς γιατί μου αρέσει. Περνάω καλά. Αύριο μπορεί να σταματήσω. Μπορεί να δω αυτούς που ήθελα να δω και να σταματήσω. Και να κάνω κάτι άλλο. Δεν έχω πρόβλημα. Αντλώ την ίδια ικανοποίηση γράφοντας, σκηνοθετώντας, παίρνοντας συνεντεύξεις και διαβάζοντας και νομικά. Ναι, τώρα επειδή είπες αυτό, υπήρχε το γράφοντας. Έχω δει κείμενά σου. Και αυτό πάρα πολύ με χαροποιεί, πρέπει να σου πω, τα οποία είναι κείμενα άποψης και παρέμβασης. Δηλαδή, δεν μένεις απλώς σε μία καταγραφή κάποιων σκέψεων, αλλά μπορεί οι σκέψεις σου αυτές ή οι απόψεις σου να είναι επικίνδυνες. Δηλαδή, εννοώ, παίρνεις θέση. Δεν διστάζεις να πάρεις θέση σε μερικά πράγματα. Έχεις σκεφτεί ότι αυτό μπορεί να έχει ένα κόστος, γιατί είσαι και νέος άνθρωπος. Σίγουρα το έχω σκεφτεί και είναι ένας από τους δύο λόγους, τον υπομονθώ στον πω μετά, για τον οποίο έχω αποφύγει γενικά να αρθρογραφήσω. Ο πρώτος είναι επειδή θεωρώ ότι είμαι πολύ νέος, ακόμα οι απόψεις μου διαμορφώνονται
Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα, με την δυνατότητα που υπάρχει να ανοίξει ο καθένας έναν υπολογιστή και να γράψει τις απόψεις του, οι οποίες μετά από λίγο μπορούν να εκτεθούν, ας πούμε, στο ίντερνετ, είναι επικίνδυνο. Δεν θέλω να μπω σε αυτό το μονοπάτι. Θα προτιμούσα μέσα από τα διαβάσματά μου, τις συζητήσεις μου, να κατασταλάξω και μετά να αρχίσω να αρθρογραφώ, ας πούμε, για κοινωνικά ή πολιτικά θέματα, αν θέλω. Προς το παρόν δεν θέλω να το κάνω. Το έχεις κάνει. Κάποιες φορές το έχω κάνει. Όμως μετρημένες, το έχω δει, ας πούμε. Μετράω πολύ τα λόγια μου γιατί το φοβάμαι με την έννοια. Ξέρετε, πολλοί νέοι άνθρωποι, αλλά και όχι μόνο, είναι εύκολο να πάρεις το μονοπάτι και όχι της αλαζονίας, πώς να το πω, να πεις πράγματα παραπάνω από αυτά που πρέπει να πεις. Που σου ταιριάζουν και στην. Που σου ταιριάζουν. Ναι. Καμιά φορά. Αυτή η ελευθερία του πληκτρολογίου σήμερα μας κάνει πιο. Αλαζόνες. Σωστά. Δεν λογαριάζουμε πολλά. Και προτιμώ να μην μπω σε αυτή την. Προτιμώ να γράφω για πράγματα τα οποία με ενδιαφέρουν και μπορώ να έχω μια άποψη, ας πούμε. Όπως έγραφα για τον κινηματογράφο παλιότερα. Mm-hmm. Πριν μπω συνεντεύξεις, έγραφα για τον κινηματογράφο κριτικές, για ταινίες πάλι που μου άρεσαν, mm-hmm. Που ήθελα να δω, που ήθελα να δει και ο κόσμος διαβάζοντας τις κριτικές μου. Το έκανα και μου άρεσε. Λοιπόν, ο κινηματογράφος είναι μια άλλη ωραία περίπτωση. Έχεις κάνει δύο ταινίες. Τη μία την έκανες ως μαθητής, την άλλη την έκανες ως φοιτητής. Έκανα δύο ταινίες ως μαθητής. Α, δύο ταινίες ως μαθητής. Συμμετείχα σε μια τρίτη και έκανα και μια. Είναι η Τράπουλα στην τρίτη λυκείου και η ταινία Πάνω από την πόλη στη δεύτερη λυκείου. Και Πάνω από την πόλη. Ωραία. Και τώρα έκανες το ποδήλατο. Τώρα έκανα το ποδήλατο. Ωραία. Λοιπόν, είδα αυτές τις ταινίες. Η αλήθεια είναι ότι, συγγνώμη, σας διακόπτω, δεν το έκανα τώρα, το έκανα στο πρώτο έτος. Ναι. Απλώς ολοκληρώθηκε τώρα που είμαι στο τρίτο έτος. Ναι, δεν έχει σημασία, ήταν και η καραντίνα στη μέση. Βεβαίως, αυτό. Το ερώτημα μου το εξής. Βλέπω ότι βάζεις ένα, ας πούμε, φιλοσοφικό υπόβαθρο στις ταινίες σου, ειδικά στην Τράπουλα, ας πούμε, χρησιμοποιείς και τσιτάτα έτσι, αρχαίων συγγραφέων. Αυτό. Προφανώς το κάνεις γιατί το πιστεύεις, έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία, mm-hmm. αλλά. Η σύνδεση γίνεται αυτόματα. Κοιτάξτε, πάλι και στις ταινίες όπως και στις συνεντεύξεις που όσον αφορά το κοινό τους χαρακτηριστικό που είναι η γραφή. Δηλαδή, όταν γράφεις συνέντευξη, γράφεις το σενάριο ή το αποτυπώνεις σκηνοθετώντας την ταινία, είναι κάποιοι εσωτερικοί έτσι, προβληματισμοί μου. Mm-hmm. Κάποια πράγματα που πραγματικά με ενδιαφέρουν και θέλω να το κάνω. Η ηθική είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ. Το έχω και στην Τράπουλα, το έχω και πιο πολύ στο ποδήλατο. Στο ποδήλατο, ναι, ναι. Ηθική και η νέμεση. Δηλαδή, στο ποδήλατο, αυτοί που πάνε να εξαπατήσουν τελικά εξαπατώνται. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Μου αρέσει και στις ανθρώπινες σχέσεις να το παρατηρώ. Δηλαδή, κάποιος άνθρωπος λέει ψέματα. Μέχρι πόσο θα λέει, μέχρι πού θα φτάσει, ποια είναι τα όρια. Ποια είναι τα όρια του χαρακτήρα από την αλήθεια του και στο ψέμα που παρουσιάζει. Αυτή η απόσταση είναι τόσο σημαντική. Πάρα πολύ με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει και σε ανθρώπινες σχέσεις. Ναι. Και μ' άρεσε πάντα και να το μπορεί συζητάω. Μπορεί να βρεθεί ένας ικανότερος ψεύτης από σένα. Ναι. Αυτό εννοείς. Βεβαίως. Αυτό λες το ποδήλατο δηλαδή. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Αλλά μου άρεσε και αυτό που το είπατε πολύ ωραία με τη λέξη νέμεση. Πολύ ωραία. Θεωρείς ότι υπάρχει. Ναι. Στη αυτό ζωή, είναι. Δηλαδή στη ζωή. Είναι νομοτέλεια. Κάποια στιγμή θα επέλθει η κάθαρση και η νέμεση. Ή μπορεί κάποιο να την γλιτώσουν. Αυτό είναι ένα ωραίο θέμα. Και το θίγει πολύ ωραία ο Woody Allen σε μια ταινία «Απιστίες και αμαρτίες» του 1989, μια φανταστική ταινία, ότι αν κάποιος άνθρωπος δολοφονήσει έναν άλλον και ξεφύγει από την αστυνομία και από τις αρχές και ο ίδιος είναι εντάξει ηθικά μέσα του, το ίδιο πράγμα είναι. Δεν έχει καμία διαφορά. Mm-hmm. Αν αυτός είναι εντάξει και ξεφύγει και τυπικά, λύνεται το θέμα. Είναι δύσκολο ζήτημα. Ίσως υπάρχει, ίσως και δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά είναι ωραίο να το εξετάζει κανείς. Είναι ωραίο να το εξετάζει. Και προσπάθησα να το εξετάσω. Μάλιστα, όταν ήμουν στην τρίτη λυκείου και έκανα την Τράπουλα, τότε μου ήρθε μια ιδέα μετά από λίγο καιρό για μια ταινία μεγάλου μήκους. Την οποία δούλεψα, αυτή την περίοδο την έχω αφήσει. Τη δούλεψα αρκετά όμως. Έχω δηλαδή το σκελετό τις βασικές ιδέες τις έχω καταγράψει. Και είναι μια ταινία που πάλι περιστρέφεται γύρω από αυτό. Ηθική, ψέμα, ποιος ξεφεύγει, ποια είναι τα όρια της ηθικής. Αυτά τα θέματα με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Και θεωρείς ότι αυτά τα θέματα είναι θέματα ενός κινηματογράφου για το δεύτερο μισό του 21ου αιώνα. Κοιτάξτε. Γιατί νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή που αυτά δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες. Ο κινηματογράφος έχει πάει αλλού επίσης. Έχει πάει αλλού. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον του κινηματογράφου έχει μετατοπιστεί σε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε σίγουρα να μιλάμε για
νομίζω σήμερα στις μέρες μας για πρωτότυπες ιδέες. Mm-hmm. Τα πιο πολλά πράγματα στον κινηματογράφο έχουν γίνει. Δηλαδή, και για να μην πάμε στο αστυνομικό που είναι απλό, δηλαδή όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί δολοφόνων αυτά έχουν γίνει. Δεν θα πέσει από τα σύννεφα βλέποντας μια αστυνομική ταινία σήμερα. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, το ενδιαφέρον έχει μετατοπιστεί στο πώς πραγματεύεται ο σκηνοθέτης ένα θέμα. Mm. Δηλαδή, αυτό το ηθικό, αυτή η διάσταση αυτού του θέματος, της ηθικής που σας λέω. Πώς θα το πιάσεις. Θέματα εκεί. Τώρα που το λέμε, το συνειδητοποιώ, με ταινίες πλέον υπάρχουν βιοηθικής. Mm. Έτσι. Ορίστε, αυτό υπάρχει, βεβαίως. Παίζει το θέμα αυτό. Δηλαδή, η γενετική, ας πούμε, έτσι, mm-hmm. η παρενθετική ίση, όλα αυτά τα πράγματα είναι ένα. Ατομοαμερικές ανάγκες έχουν γίνει, mm-hmm. έτσι δεν είναι. Βεβαίως, βεβαίως. Άρα υπάρχει εδώ μια ηθική, θα έλεγε κανείς. Βεβαίως. Άρα υπάρχει. Ποτέ ο κινηματογράφος δεν θα σταματήσει να έχει μια ηθική πλευρά, αυτό λες. Ναι, δεν θα σταματήσει ποτέ να έχει, αλλά υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Είναι πώς πραγματεύεται ο σκηνοθέτης το κάθε θέμα. Μπορεί να είναι πάλι το ίδιο θέμα, επαναλαμβανόμενο μέσα στα χρόνια. Mm-hmm. Αν δείτε, ας πούμε, τα παράσιτα. Η ιστορία, σαν ιστορία, δεν λέει κάτι τόσο απίστευτο. Κοινωνικές ανισότητες, φτώχεια, η οπτική γωνία του σκηνοθέτη, πώς το πιάνει. Ή τον Τζόκερ, ένα πιο απλό παράδειγμα. Η ιστορία σαν ιστορία δεν είναι κάτι απίστευτο, έχει ξαναγίνει, υπάρχει στα κόμιξ, το έχουμε ξαναδεί. Αλλά πώς το πιάνει ο σκηνοθέτης και το κάνει με έναν τρόπο και στο δίνει που καθυλώνει τον κόσμο. Οπότε έχει αλλάξει λοιπόν, κατά τη γνώμη μου. Επειδή αναφέρθηκε στην ταινία του Woody Allen το 1989. Mm. Έχεις υπολογίσει πόσες ώρες έχεις δαπανίσει για να δεις ταινίες? Όχι, είναι αρκετές ώρες. Αρκετές ώρες. Είναι πολλές ώρες. Έχεις δει πολύ κινηματογράφο δηλαδή? Αρκετό. Αρκετό. Πες μου μερικούς σκηνοθέτες που ξεχωρίζεις. Θα έλεγα. Εντάξει, θα έλεγα ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο Ταραντίνο, που έχει πολύ διάλογο. Πολύ διάλογο, όπως μου αρέσει και εμένα ο διάλογος πολύ. Το είδα. Και στο ποδήλατο είδα αυτό. Είναι ο διάλογος. Mm. Είναι οι αισθήσεις στα πρόσωπα, mm. στα πρόσωπα, δεν υπάρχει δράση. Mm. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό μου αρέσει εμένα. Mm. Θεωρώ ότι δεν έχει νόημα το εφέ τώρα. Το εφέ το ξέρουμε, μπορεί να το κάνεις, mm. υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Εδώ πώς μπορεί να εστιάσεις στα πρόσωπα, σε μια δράση η οποία υπάρχει, αλλά δεν κάνει φασαρία. Δείτε τις ταινίες του Ταραντίνο. Ναι. Ένα τραπέζι, 10 άνθρωποι. Ας πούμε, ναι. 10 άνθρωποι γύρω από ένα τραπέζι και συζητάνε περί ανέμων και υδάτων. Ό,τι πιο άσχετο τους έρθει στο κεφάλι. Κι όμως γιατί καθόμαστε εμείς οι θεατές και βλέπουμε μια σκηνή 10 λεπτά να συζητάνε για άσχετα πράγματα, καμία σχέση με την πλοκή. Δηλαδή είναι μεγάλη τέχνη να κάνεις κάτι που εκ πρώτης φαίνεται αδιάφορο, να το κάνεις τόσο καλό. Επομένως, μου αρέσει πάρα πολύ ο διάλογος σαν χαρακτηριστικό. Και ο Woody Allen έχει πολύ διάλογο και μονόλογο. Μου αρέσει όμως αυτό. Δηλαδή, μου αρέσει όταν. Αυτό το κάνει πολύ ο Woody Allen. Όταν ο πρωταγωνιστής ή οι χαρακτήρες λένε τις σκέψεις τους. Μου αρέσει πολύ αυτό. Ναι. Εντάξει, ο Hitchcock μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει ωραία σενάρια, είναι πάρα πολύ καλός σκηνοθέτης. Ξέρει πάρα πολύ καλά να χειρίζεται το suspense και είναι ο άρχοντας. Ο μέτρης, ναι, του suspense. Και οι Ευρωπαίοι σκηνοθέτες μου αρέσουν, οι Αμερικάνοι, είναι διάφοροι. Σαν χαρακτηριστικό μου αρέσει πολύ ο διάλογος, πάρα πολύ μου αρέσει. Ναι, επειδή πεις τον Ταραντίνο, πες μου άλλους Ιταλούς του κινηματογράφου, του νεορεαλισμού. Εντάξει, και ο Φελίνι είναι πολύ ωραίος κινηματογράφος. Πολύ ωραίος σκηνοθέτης ο Φελίνι. Και ο Βιτόριο Ντι Σίκα είναι πολύ ωραίος. Βέβαια. Και ο Ιταλούς τον άλλους. Εντάξει, μου αρέσει και ο Σέρχιο Λεόνε, αν θεωρείται Ιταλός, δεν ξέρω. Ναι, ίσως θεωρείται. Σε μια επικαιρότητα, ο Ταρκόφσκι σ' αρέσει. Ο Ταρκόφσκι, ωραίος είναι. Σ' αρέσει. Μου αρέσει. Παρότι είναι ένας σκηνοθέτης, άλλο πράγμα. Είναι δηλαδή, άλλο πράγμα. Έτσι, ναι. Άλλο πράγμα. Αντέχεται σήμερα ο Ταρκόφσκι, τι νομίζεις? Δηλαδή, η παιδιά της ηλικίας σου. Κοιτάξτε να δείτε, όπως αρκετά πράγματα, όπως και βιβλία. Ναι. Το ξέρετε πολύ καλά. Δεν μπορεί να το διαβάσει κάποιος που είναι. Προτάρης, αναγνώστης. Ναι, δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις μια παιδεία. Ναι, δεν μπορείς να διαβάσεις τώρα Καζαντζάκι, πρώτο βιβλίο που πιάνεις στα χέρια σου ένα Καζαντζάκι. Δεν γίνεται. Δεν θα καταλάβεις τίποτα. Το δοκίμασα και εγώ, δεν κατάλαβα τίποτα. Θα διαβάσεις μετά κάποια βιβλία που είναι πιο βατά. Πιο βατά, ναι, ναι. Και μετά να πας. Τώρα Ταρκόφσκι, ίσως είναι και για τους συνεφίλ. Που κι εγώ ομολογώ ότι όταν το είδα δεν ξετρελάθηκα. Μετά όταν επέστρεψα, έχοντας αποκτήσει μια παιδεία, ας το πούμε, ενός χρόνου. Πολλών προβολών, τότε μπορούσα και εγώ να καταλάβω πολλά περισσότερα. Τότε βλέπεις το πλάνο με τελείως διαφορετική ματιά. Βέβαια. Το ίδιο πλάνο το βλέπεις αλλιώς. Δυστυχώς, όταν δεν έχεις και
τα ερεθίσματα, τις εικόνες εκείνες, βλέπεις ένα πλάνο καλωστημένο, καλογυρισμένο, δεν μπορείς να καταλάβεις την αξία του, δεν μπορείς να το εκτιμήσεις, άμα δεν ξέρεις. Για πες μου τώρα, Έλληνες σκηνοθέτες. Έλληνες σκηνοθέτες. Ναι. Ο Βούλγαρης είναι ωραίος σκηνοθέτης. Μιλάς και για κάποιον που είναι εν ζωή. Ναι, ναι. Ο Βούλγαρης. Ναι. Ο Οικονομίδης μου αρέσει. Μου αρέσει ο Οικονομίδης. Δηλαδή, μου αρέσει πολύ η ομοία αποτύπωση της πραγματικότητας. Εντάξει. Από τους παλιούς. Από τους παλιούς. Παλιότερους. Από τους παλιότερους. Κοιτάξτε, πριν πούμε γι' αυτό, να πούμε ότι μου αρέσει πολύ και ο Λάνθιμος. Ο Λάνθιμος μου αρέσει. Ναι. Ο Λάνθιμος μου αρέσει πολύ. Από τους νέους. Ναι. Από τους νέους. Τώρα από τους παλιούς. Ποιους παλιούς. Δηλαδή, πόσο παλιούς. Ο Αγγελόπουλος. Όχι, σου λέει. Ναι, ο Αγγελόπουλος μου αρέσει. Ναι. Μου αρέσει. Αλλά δεν μπορείς να το δεις με τη μία. Δεν γίνεται. Δεν θα καταλάβεις τίποτα. Πάλι, δεν θα σου αρέσει. Δεν θα σου αρέσει. Μπράβο, ναι, θα σου αρέσει. Είναι ποιήση η ταινία του Αγγελόπουλου. Είναι ποιήση. Είναι δύσκολο πράγμα. Θεωρείς ότι είναι ποιήση. Το βλέπεις. Δηλαδή τα πλάνα, ναι, η αισθητική, αυτά τα μακρόσυρτα, δεν τελειώνουμε τίποτα, ας πούμε. Πρέπει να ξέρεις κάποια πράγματα για να το δεις αυτό. Δεν μπορείς να το εκτιμήσεις. Mm-hmm. Είναι για ένα επίπεδο και πάνω. Ο Αγγελόπουλος είναι ωραίος. Ναι. Ναι. Παρεμπιπτόντως, ο Μάρκαρης έγραφε μαζί του τα σενάρια. Ναι, βέβαια. Και οδηγείται πολύ ωραία την συνεργασία τους, η οποία δεν ήταν καθόλου ανέφελη μερικές φορές. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό όμως έχει ενδιαφέρον. Είδες άνθρωποι που είχαν διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις και όμως συνυπήρξαν, δημιούργησαν ανεξάρτητα από τις διαφορετικές εκτιμήσεις που είχαν. Τώρα, από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, ο οποίος ακόμα καλά κρατεί στην ελληνική τηλεόραση, τι θα ξεχώριζες? Πάντως, εμένα μου κάνει εντύπωση ακόμα που βλέπουμε αυτές τις ταινίες. Που υπάρχουν ακόμα και τρέφουν και νέες γενιές. Τι θα ξεχώρισες από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο? Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τις ταινίες δεκαετίας του 60. Ναι. Υπάρχει κάτι. Κοιτάξτε. Είναι ωραίες ταινίες. Θα μου έλεγες μια ελληνική ταινία που σου αρέσει να τη βλέπεις. Δεν σου λέω. Εντάξει, τις κλασικές, τις ελληνικές ταινίες της Φίνος Φιλμ και της δεκαετίας του 60 τις έχω δει αρκετές φορές. Είναι ωραίες, είναι πολύ ευχάριστες, είναι απολαυστικές. Απολαυστικές. Είναι ωραίες, δηλαδή. Άρα γι' αυτό νομίζεις ότι έχουν μια διάρκεια, επειδή είναι απολαυστικές. Έχουν καλούς ηθοποιούς. Ναι. Πολύ καλούς ηθοποιούς. Αλήθεια. Ναι, βέβαια. Η Βασιλιάδο, ας πούμε, δεν είναι και ο Αλεξανδράκης και ο... Εντάξει, τώρα για τη Βουγιουκλάκη πάμε καμιά σύντσα, αλλά γενικότερα... Πρόσεξε, είναι πολύ καλή ηθοποιή, ε! Και αυτοδίδακτη, βέβαια. Πολύ, ναι, καλή. Πάρα πολύ καλή. Ας πω έναν που δεν είπες, ας πούμε, ο Ορέστης Μακρύς. Ο Ορέστης Μακρύς, βέβαια. Για παράδειγμα, βεβαίως, έτσι, φοβερός ηθοποιός. Βεβαίως. Το εστιάζεις πολύ ωραία, όχι τόσο στη σκηνοθεσία, όσο στην ηθοποιία. Εντάξει, είχαν μια απλότητα αυτές τις ταινίες, ναι, ήταν έτσι... Ναι. Είναι ωραίες ταινίες. Εντάξει, εγώ θα τις έβλεπα, δεν έχω πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι έχουν κάποια τρομερή καλλιτεχνική αξία, ας πούμε, για Μιχάλης να... Κακογιάννης. Μιχάλης Κακογιάννης, βεβαίως. Σου αρέσει. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Είναι πολύ ωραίος. Αν σκεφτείτε όμως το σημερινό σινεμά, ναι, αυτό που είπατε πριν, δηλαδή, ότι εξακολουθούμε σήμερα να βλέπουμε αυτές τις ταινίες, mm-hmm, αυτό γιατί συμβαίνει? Συμβαίνει για τον ίδιο λόγο για τον οποίο βλέπουμε η Hitchcock σήμερα ή για κάποιον άλλο λόγο? Ίσως σήμερα δεν έχουμε τόσο καλές ταινίες. Σήμερα. Παραγωγή εγχώρια, σύγχρονη. Ζήλντα σένα. Βεβαίως. Αρέσει. Βεβαίως. Επίσης. Ναι. Ναι. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον πώς αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, βρέθηκαν σε μια εποχή πραγματικά, mm-hmm, ιδιαίτερη που ήταν και η ανάπτυξη του κινηματογράφου. Ήταν και μια, ας πούμε, θα έλεγε κανείς, χρυσή εποχή. Mm-hmm. Δοκιμάζονταν πολλά πράγματα. Το θέμα είναι ότι έχουμε πλέον μια ιστορία του κινηματογράφου, ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Έχω καταλάβει ότι ασχολείσαι με την ιστορία του κινηματογράφου. Δηλαδή, βλέπεις, μπαίνεις, ξέρεις. Γέλθαν ότι αυτή την περίοδο. Όχι αυτή, γενικώς έχει το ενδιαφέρον. Τάξ, ναι, γενικά ναι. Όπως αυτή την περίοδο καταλαβαίνετε λόγω των συνεντεύξεων και αυτά, έχω λίγο, ναι, πάρει κάποια απόσταση από τον κινηματογράφο. Ότι σε αυτή τη συνάφεια ίσως πρέπει να κάνεις κάποιες συνεντεύξεις με ανθρώπους του κινηματογράφου. Έτσι. Βεβαίως. Νομίζω ότι είναι το επόμενο βήμα σου. Ένα αυτό. Και δεύτερον, επειδή είπαμε με Χάρη Κακογιάννη, τόλμησε να κάνει ταινία αρχαία τραγωδία. Mm. Πώς φαίνεται? Ωραία ιδέα. Δηλαδή, το βρίσκεις, ας πούμε, σήμερα. Όχι τότε, τότε ήταν μια άλλη εποχή. Σήμερα το βρίσκεις εφικτό να κάνεις κινηματογράφο μια αρχαία τραγωδία, έστω και πειραγμένη, θα λέγε κανείς.
ή το βλέπεις δύσκολο ή παράτερο ή πρόκληση. Δεν ξέρω αν αυτή η ιδέα θα θεωρεί το σήμερα τολμηρή, ας πούμε. Μάλιστα. Δεν το ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω τι αποδοχή. Ξέρετε, πολλοί κόσμος παραπονιέται ότι δεν βγαίνουν ελληνικές ταινίες, αλλά και μόλις βγουν δεν πάει κανείς να τις δει. Ναι. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Οι αίθουσες δεν τις προβάλλουν. Αυτό γίνεται και για άλλους λόγους. Οπότε μια τέτοια ιδέα, αν πραγματοποιείται, δεν ξέρω τι απήχηση θα έχει στον κόσμο. Δεν το ξέρω πραγματικά. Μπορεί να πήγαινε πολύ καλά, μπορεί να πήγαινε και χάλια. Μάλιστα. Πώς βλέπεις, ας πούμε, την απήχηση της ταινίας Ο Άγιος Νεκτάριος, που ήταν μια έτσι, πολύ μεγάλη επιτυχία για τον ελληνικό κινηματογράφο. Εισπρακτικά, φαντάζομαι. Ναι, βέβαια, αλλά ναι, είχε αυτή την απήχηση. Νομίζω, ίσως ξέρεις ότι είχε κάνει μια ταινία για τον Άγιο Νεκτάριο ο Γρηγόρης Γρηγορίου, ένας σκηνοθέτης παλιός. Όχι, αυτό δεν το ξέρω. Ναι, αυτός παλιός σκηνοθέτης, ο Γρηγόρης Γρηγορίου, όχι τυχαίος. Έτσι. Αυτή η ταινία για τον Άγιο Νεκτάριο που έγινε τώρα από την Κελένα Πόποβιτς είναι μια νέα ταινία. Μια δεύτερη ταινία για τον Άγιο. Είναι δυνατόν μια ταινία για έναν Άγιο σήμερα να έχει τέτοια απήχηση? Γιατί να μην έχει, είναι πολλοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται γι' αυτό. Α, νομίζουμε, έχουμε την εντύπωση ότι είναι λίγοι. Μπράβο. Επίσης, άρα μιλάς ότι απευθύνεται σε ένα κοινό. Βοήθησε για κάτι ακόμη, ότι όπως πολλά πράγματα στην Ελλάδα, αν συζητηθεί κάτι, ο κόσμος πάει να το δει. Μάλιστα. Αν δεν συζητείται, θα πήγαιναν λιγότεροι μπασφίτες να το δουν, οι συγκεκριμένοι. Όταν πάνε τόσοι άνθρωποι να δουν τον Άγιο Νεκτάριο, πάνε να πει ότι αυτό συζητήθηκε. Όπως και το Τζόκερ συζητήθηκε και έκοψε 1 εκατομμύριο εισιτήρια. 1 εκατομμύριο στην Ελλάδα. Πάρα πολλά εισιτήρια. Συζητήθηκε, έγινε ντόρος. Έχει να κάνει. Βεβαίως. Παίζει ρόλο. Και το σύριαλ τώρα για τον Άγιο Παΐσιο. Βεβαίως. Αυτό που έγινε σύριαλ και έγινε και σύριαλ γενικά. Ναι, στα κανάλια, στις πρωινές εκπομπές. Παντού. Ναι. Στην ειδησιογραφία, στην αρθρογραφία. Συζητήθηκε, γράφτηκε και σημειώνει υψηλή τηλεθέαση. Δεν σημαίνει ότι μόνο γι' αυτό. Καταλάβατε. Ναι. Αλλά το ρωτάω από το εξής. Είχες σκεφτεί ποτέ ότι θρησκευτικά θέματα μπορούν να έχουν τέτοιο feedback, πώς να το πω? Όχι. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα το περίμενα. Δεν το περίμενα. Όχι, δεν το περίμενα. Αυτό με ενδιαφέρει. Εσύ ως δεν το περίμενα. Απλώς αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι ποσοστά τηλεθέασης κάνει, ας πούμε, ο Παΐσιος στις νέες ηλικίες. Αν υπάρχει τέτοιο θετικό, δεν το γνωρίζω. Στατιστικά, εγώ που το βλέπω, ας πούμε, από τους νέους που έρχομαι σε επαφή, βλέπω ότι δεν το βλέπουν. Το βλέπουν όμως οι γονείς τους. Σίγουρα έτσι. Και το βλέπουν σίγουρα και οι παππούδες τους και οι γιάδες τους. Άρα είναι αυτό που είπες προηγουμένως. Υπάρχει μια στόχευση σε ένα συγκεκριμένο κοινό, το οποίο δεν είναι λίγο. Επίσης, δεν είναι λίγο, ναι, αυτό. Επίσης, ναι. Επίσης, λέει και κάτι άλλο. Υπάρχει και ένα επιχείρημα ότι έχουμε βαρεθεί πια με το. Να χρησιμοποιήσω και το τίτλο μιας ταινίας, σεξ, ψέματα και βιντεοταινίες και βλέπουμε και κάτι άλλο που είναι πιο, ας πούμε, ανθρώπινο και πιο ηθικό. Ναι ή όχι? Υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα. Κοιτάξτε, πάντα συζητάμε στην Ελλάδα γιατί ο κόσμος βλέπει τα reality, γιατί βλέπει το Big Brother, γιατί βλέπει το Survivor και γιατί δεν βλέπει Βουλή που παίζει ένα ντοκιμαντέρ. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι και άλλα προγράμματα και άλλες εκπομπές που κατά καιρούς έχουν γίνει έχουν πάει πολύ καλά στην τηλεθέαση. Όπως και αυτό με τον Παΐσιο. Και άλλες. Πολλές σειρές ή ταινίες κατά καιρούς που παίζονται. Ο κόσμος, νομίζω, βλέπει ό,τι του δίνεις με την έννοια ότι εσύ διαμορφώνεις τα γούστα του κοινού. Με την έννοια ότι πολλές φορές λέμε ο κόσμος βλέπει το Big Brother, βλέπει το Survivor και δεν βλέπει τα άλλα. Μα αν αυτό παίζει, αυτό θα βλέπει. Μάλιστα. Η απόδειξη ότι μπήκε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει μια άλλη διάσταση και ανθρώπινη και φιλοσοφική και θρησκευτική, που εκ πρώτης φαίνεται να μην ενδιαφέρει τον πολύ κόσμο, και απεδείχθη ακριβώς το ανάποδο. Επομένως, εγώ πιστεύω πολύ στην εκπαίδευση του κοινού. Μάλιστα. Πιστεύω και στις συνεντεύξεις και παντού. Επίσης και στην προβολή. Ο τρόπος προβολής παίζει μεγάλο ρόλο. Αυτό που συζητιέται το πράγμα. Και όταν υπάρχουν και αντιπαραθέσεις και τα λοιπά, τότε αυτό δίνει μεγαλύτερο έναυσμα, ας πούμε, για την. Απλώς πάντα στην Ελλάδα αυτό είναι με διαξηφισμούς και με. Καταλάβατε, δεν γίνεται δηλαδή μια γόνιμη κριτική να συζητήσουμε. Γίνεται για τον Παΐσιο δηλαδή μόνο. Μέσω συγκρούσεων κάτι συζητιέται στην Ελλάδα. Ο Κατσόπουλος στην συνέντευξη, ας πούμε, είπε, ας πούμε, ότι είναι συνιστά αποβλάκωση αυτό το πράγμα. Κατευθείαν και έτσι ξεσήκωσε τη θύελα και τα λοιπά. Από την άλλη μεριά, ο Λάνθιμος, επειδή τον είχες προηγουμένως, κάνει ένα κινηματογράφο πραγματικά πολύ ιδιαίτερο. Έτσι. Η απήχηση του είναι περισσότερη στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα? Περισσότερο στο εξωτερικό.
περισσότερο στο εξωτερικό, νομίζεις, έτσι. Βεβαίως. Και δείχνει πολλά το γεγονός ότι οι ταινίες αυτές χρηματοδοτούνται από ξένους παραγωγούς, γυρίζονται στο εξωτερικό και θεωρούνται ξένες παραγωγές με έναν Έλληνα σκηνοθέτη. Αυτό δεν τιμά πολύ ούτε την Ελλάδα, αλλά ο άνθρωπος λέει: θα κάνω ταινίες όπου είναι φιλικό και καλό το περιβάλλον. Τι να κάνει κι αυτός. Σωστό, σωστό. Άλλωστε, την πρώτη ταινία των Κοινόδοντα τη χρηματοδότησε ο ίδιος. Δηλαδή, με την έννοια ότι χρηματοδοτήθηκε με χρήματα, χρηματοδοτήθηκε από Έλληνες παραγωγούς και από τον ίδιο, πώς το λένε. Ναι, ναι, ναι. Όπως και ο Τσαφούλιας, που κι αυτός κάνει σπουδαία καριέρα σήμερα και στο θέατρο, μάλιστα τώρα. Το Έτερος Εγώ το χρηματοδότησε ο ίδιος. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μια φορά. Γιατί τα ποσά είναι υπέρογκα. Είναι υπέρογκα τα ποσά, βέβαια. Οπότε μια φορά γίνεται. Μετά ο Λάνθιμος έκανε καριέρα, πώς το λένε, διακρίθηκε στις Κάνες και από εκεί και πέρα άρχισαν οι ξένοι να τον προσεγγίζουν. Όπως και τα βιβλία του Μάρκαρη, πρώτα οι Γερμανοί τα πρόσεξαν και μετά οι Έλληνες. Μάλιστα. Αυτό ίσως και λέει κάποια πράγματα. Αυτό λέει πολλά. Δηλαδή λέει ότι δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε focus, ας πούμε, στο σημαντικό ελληνικό, έτσι, και το κάνουμε πρώτα οι άλλοι. Αυτό συμβαίνει δυστυχώς. Δυστυχώς συμβαίνει και στην πρόσφατη ιστορία. Για μένα είναι ένα πρόβλημα, ας πούμε, προτεραιοτήτων. Δηλαδή έπρεπε να υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες στον πολιτισμό. Ότι εδώ έχουμε αυτό έχει μια προτεραιότητα. Έτσι, νομίζω πρέπει να γίνουμε λίγο πιο τολμηροί. Πιο τολμηροί. Πιο τολμηροί. Δηλαδή, όχι ανακύκλωση των ίδιων θεμάτων, των ίδιων προσώπων και των ίδιων ιστοριών, ας πούμε, στη μυθοπλασία, για παράδειγμα. Υπάρχουν έργα καταπληκτικά και παλιότερα που έχουν γραφτεί, είτε θεατρικά, είτε και σύγχρονα έργα, είτε για τον κινηματογράφο, είτε για την τηλεόραση και για το θέατρο. Και βλέπουμε στην τηλεόραση διαρκώς και διαρκώς το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι πολύ προβληματικό. Και δυστυχώς νομίζω ότι είναι και σαν μια γάτα που κυνηγάει, ας πούμε, την ουρά της. Δηλαδή, φοβούνται να το τολμήσουν ρίχνοντας χρήματα σε αυτό, γιατί σου λέει: φοβάμαι ότι ο κόσμος δεν θα το δει. Κάποιες φορές όμως που δοκιμάστηκε, πέτυχε. Αλλά αυτό πρέπει να αλλάξει συλλογικά, δηλαδή να γίνουν κινήσεις σοβαρές. Στον κινηματογράφο, όσες φορές έχει δοκιμαστεί κάτι τέτοιο, σε γενικές γραμμές απέτυχε εισπρακτικά. Γι' αυτό και οι εταιρείες παραγωγής δεν χρηματοδοτούν νέες ιδέες, κάτι καινούριο κτλ. Και δίνουν τα χρήματα πάλι. Πάλι στους ίδιους και στους ίδιους. Ναι. Βλέπετε, ας πούμε, ταινίες του Σεφερλί. Οι οποίες είναι. Ένας παραγωγός σκέφτεται την τσέπη του. Δεν είναι παράλογο αυτό. Ναι. Όσες όμως καινούριες ταινίες ελληνικές έχουν βγει, οι οποίες έχουν διακριθεί και στα χώρια φεστιβάλ και στα διεθνή, εδώ εισπρακτικά απέτυχαν. Έκοψαν πολύ λίγα εισιτήρια. Τώρα υπάρχει και το καινούριο πρόβλημα. Δεν υπάρχει κόσμο στα σινεμά. Ναι, λόγω της καραντίνας υπάρχει και αυτό. Δεν νομίζω. Αλλά και όχι μόνο αυτό. Δεν νομίζω, όχι. Είναι το home cinema. Τις τελευταίες μέρες έχω πάει σινεμά τρεις μέρες τώρα σε ρία, ας πούμε, και είναι άδεια τα σινεμά. Δηλαδή, είμαστε πραγματικά 10 άτομα, 20 άτομα, σε μια τεράστια αίθουσα άδεια. Και δεν βλέπουμε μια ταινία σοβιετική του 50. Βλέπουμε ταινίες. Τρεις ταινίες που θα πάνε για τα φετινά Όσκαρ. Που δεν τις είχα δει και ήθελα να τις δω. Πού το αποδίδεις? Είναι πολλά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο κόσμος έχει συνηθίσει το τζάμπα στην εποχή μας. Δεν θέλει να πληρώσει. Και ειδικά, ας πούμε τα θέατρα είναι γεμάτα. Ναι. Κάποια. Τα περισσότερα, τέλος πάντων. Όσα έχω πάει είναι γεμάτα τα θέατρα. Γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική. Στο σινεμά όμως υπάρχει εναλλακτική. Κάθεσαι στο σπίτι σου και βλέπεις μια ταινία. Ναι. Και δεν πας να πληρώσεις. Ή από το διαδίκτυο. Ναι. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο κόσμος ίσως και να έχει αλλάξει λίγο το ενδιαφέρον του κόσμου για κάποια πράγματα. Έχει χαθεί η μαγεία του κινηματογράφου. Έχει χαθεί, ναι. Έτσι. Επειδή έχει δοθεί εναλλακτική. Είναι λογικό αυτό. Όπως και η εναλλακτική της τηλεόρασης του YouTube, των δίσκων, την ψηφιακή μορφή. Ναι, το Spotify και όλα αυτά. Δίνονται εναλλακτικές. Απλώς η εμπειρία του σινεμά είναι μοναδική. Δεν αντικαθίσταται. Έτσι λες. Ναι. Είναι δηλαδή ένα σινεμά παράδεισος. Είναι ένα. Ναι, σινεμά παράδεισος. Είναι ένα πολύ, πολύ, πολύ χαμηλή ποιότητα υποκατάστατο. Το Netflix, αυτά. Είναι άλλο πράγμα. Και δεν έχει. Ξέρετε, δεν έχει καμία σχέση το να δεις μια ταινία στην τηλεόρασή σου, που μπορεί να είναι φοβερή τηλεόραση, με το να δεις στο σινεμά, στην αίθουσα. Άλλωστε, τα σινεμά δεν είναι και τόσο ακριβά όσο νομίζει ο κόσμος. Τις καθημερινές κάνει 5 ευρώ να πας. Δεν είναι τόσο ακριβό. Όχι, βέβαια. Ναι. Ίσως ο κόσμος έχει την εντύπωση ότι είναι έτσι. Σκέπτομαι ότι θα μπορούσε να κάνεις μια ταινία κάποια στιγμή καθαρά νομική. Mm-hmm. Δηλαδή με ένα θέμα δικαστηρίου. Mm-hmm. Αφού σου αρέσει και η ηθική. Ναι. Έτσι, λοιπόν, και επειδή είσαι και κάνεις και νομική, ούτως ή άλλως, θυμάσαι ότι υπήρχαν
Έχουν υπάρξει πολλές ταινίες γύρω από το δικαστήριο. Βεβαίως. Έτσι, το δικαστήριο είναι μια περιοχή, ας πούμε, η οποία είναι αγαπημένη στον κινηματογράφο. Λέει ή όχι. Βεβαίως, βεβαίως. Και μου άρεσαν πολύ εμένα αυτές τις ταινίες. Πάντα τις έχω δει. Τις πιο γνωστές τις έχω δει. Ναι. Ακόμα και στις ελληνικές ταινίες της δεκαετίας του 60, υπάρχουν μερικές σκηνές του δικαστηρίου που έχουν πολύ μεγάλη πλάκα, ας πούμε, που είναι εξαιρετικές και έχουν έτσι μέχρι σήμερα απήχηση. Και αυτό είναι μια πρόκληση. Γιατί πάλι μιλάμε για ένα κλειστό χώρο. Το δικαστήριο δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Mm. Άρα μιλάμε για πρόσωπα, έτσι δεν είναι. Mm. Μιλάμε για πρόσωπα και για σκέψη και για επιχειρηματολογία και για. Και αυτή την ταινία μεγάλου μήκου που σας ανέφερα προηγουμένως έχει μέσα αρκετές σκηνές σε δικαστήρια. Το είχα σκεφτεί. Εντάξει, μέσα. Χαίρομαι. Πάντα μου άρεσε, μου άρεσε. Γιατί ξέρετε. Γράφεις... Ένας κόσμος τεράστιος, ναι. Έτσι. Γράφεις όμως και για αυτά τα οποία σε έχουν, αυτά που έχεις δει, αυτά που σε έχουν προβληματίσει. Δηλαδή, αναπόφευκτα, έχοντας δει αρκετές ταινίες που γίνονται μέσα σε δικαστηριακές αίθουσες, εκλίστας με επιλογή, αναπόφευκτα και εσύ θα επηρεαστείς αυτό, ειδικά όσο, αν είσαι πιο μικρός. Εγώ το έγραψα αυτό στα 17 μου, στα 18 μου. Ναι. Ας πω μια εμπειρία που είχα πρόσφατα που έπρεπε να πάω σε μάρτυρα σε μια δίκη και εκεί ένας άλλος μάρτυρας. Εσείς έχετε και εμπειρία. Ναι, ένας άλλος μάρτυρας δεν ήθελε να φορέσει μάσκα. Mm. Και του λέει η πρόεδρος, όχι, πρέπει να φορέσετε μάσκα. Εκείνος λέει, όχι, δεν επιθυμώ αυτό, έχω πρόβλημα κτλ. Και όλο αυτό το είδα ως μια σκηνή ταινία, κινηματογραφική. Mm. Μέχρι να φτάσουμε να καταθέσει, έγινε ένα σύριαλ ολόκληρο. Δηλαδή, πολύ ενδιαφέρον. Θα μου πεις. Και δεν ήταν χιουμοριστικό, πρέπει να σου πω. Mm. Δεν ήταν χιουμοριστικό. Ήταν και ο συγκεκριμένος αρνητής της μάσκας στην αίθουσα του δικαστηρίου ήταν καθηγητής αστυνομικής. Ναι. Δεν σου λέω κάτι άλλο. Καθηγητής αστυνομικής. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Μα αυτό είναι το ενδιαφέρον. Άρα θέλω να σου πω, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών εκεί, ας πούμε, πώς μπορεί να γίνει. Γιατί υπάρχουν, έχω καταλάβει, η νομική επιστήμη, επειδή είναι πολύ σπουδαία. Και σήμερα έχει άπειρες προεκτάσεις, έτσι, mm-hmm. από τη βιοειθική, έτσι, υπάρχει, ας πούμε, ολόκληρος τομέας. Πάντα προκύπτουν θέματα, διαρκώς. Και μέχρι τα πνευματικά δικαιώματα και όλη αυτή η διαδικασία και τα προσωπικά δεδομένα, έτσι. Όχι μόνο αυτά που έχετε απόλυτο δίκιο, ναι. αλλά εδώ με την τηλεργασία και με όλα αυτά ναι. ανακύπτουν πολύ σημαντικά ζητήματα ακόμα και στο εργατικό δίκαιο, στα εργασιακά, στα δικαιώματα, σε αυτά. Δηλαδή, πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην το σκεφτόμασταν. Mm-hmm. Και ή ας πούμε το δίκαιο του διαστήματος. Αυτά είναι καινούργια. Παρέα με τη βιοειθική και με αυτά που είπατε, τα προσωπικά δεδομένα, που είναι καινούργια, ας πούμε, τα μία νέα ζητήματα, πιο σύγχρονα. Ναι. Αλλά προκύπτουν εδώ γιατί αλλάζει διαρκώς και πολύ γρήγορα ο τρόπος ζωής μας. Αλλάζουν πολλά πράγματα. Τώρα που είπες για την τηλεργασία. Ή το οικογενειακό δίκαιο, ας πούμε. Ναι. Με αφορμή αυτό που έγινε και με το Υπουργείο Παιδείας που έδωσε ένα voucher για τους υπολογιστές κτλ. Ναι, δηλαδή. Εγώ κάνω την εργασία σπίτι μου, αλλά χρησιμοποιώ το δικό μου υπολογιστή. Δηλαδή, χρησιμοποιώ τα δικά μου μέσα, ή πρέπει να μου το έχει παρέχει η εταιρεία αυτό. Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό, αλλά και το ωράριο. Και το ωράριο είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. Δηλαδή, μια σκέψη για τον Μάρκαρη πριν, όταν τελείωσε η συνέντευξη και κλείσαμε τα φώτα και μαζεύαμε και αυτά, συζητούσαμε. Έτσι, κάνα μισά ώρα ακόμα μέχρι να μαζευτούν ο εξοπλισμός. Και μου είπε αυτό το πράγμα, ότι μπαίνουμε σε μια εποχή που θα είσαι 24 ώρες το 24ωρο online σε μια δουλειά και ο εργοδότης θα σε αναζητά διαρκώς, όποτε θέλει, και θα είσαι διαρκώς online. Και το παρατηρείτε, όπου στέκεστε, έχετε δίπλα το κινητό σας, ανά πάσα στιγμή μη συμβεί κάτι, ας πούμε. Ναι, ναι. Αυτό δεν υπήρχε παλιά. Όχι. 24 ώρες το 24ωρο online. Ναι, πάντα. Και βέβαια υπάρχουν κάποιοι που είναι εξαρτημένοι τελείως και έχουν το κινητό δίπλα από το κρεβάτι τους, ας πούμε. Αυτό όμως, ας πούμε, ότι είναι στην ιδιωτική σφαίρα, ας πούμε. Στο εργασιακό, τι θα γίνει. Ναι. Και δεν μιλάμε τώρα αν είσαι. Που όχι, και στη δική σας δουλειά μπορεί να γίνει. Στο σχολείο, που είστε καθηγητής. Αλλά φανταστείτε να είσαι στέλεχος σε μια εταιρεία. Κάθε 5 λεπτά κάτι μπορεί να γίνει. Ναι, ναι. Άρα αλλάζει το εργασιακό χώρο, αλλάζει, πούμε, τα δεδομένα κτλ. Και αυτό έχει. Και οπότε πρέπει να ανανεωθεί και το. Δηλαδή πρέπει να το δεις και νομικά αυτό τι θα γίνει. Ναι, ναι. Είναι. Ανοίγουν δηλαδή πολλά θέματα, όχι μόνο αυτά τη βιοειθική και των προσωπικών δεδομένων, αλλά και κάποια πιο. Που ενδεχομένως να τα προσπερνούσαμε. Ναι, ναι, ναι. Με την καραντίνα δηλαδή τώρα. Βεβαίως. Βέβαια, με την καραντίνα υπάρχει αυτό το σκηνικό. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω επίσης για τους διεθνείς οργανισμούς. Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο τώρα έβγαλε μια απόφαση και λέει ότι κακώς μπήκε η Ρωσία στην Ουκρανία, είναι μια δικαιολόγητη εισβολή.
Αλλά ο Πούτιν δεν ακούει το δικαστήριο της Χάγης. Συνεχίζει. Αυτοί οι οργανισμοί σήμερα που μπορεί ένα κράτος να τους προσπεράσει. Έτσι δεν είναι? Ας πούμε, ναι. Για πες μου, νομίζεις πώς πρέπει να λειτουργούν σήμερα? Κοιτάξτε, δεν θέλω να μιλάω για πράγματα που δεν γνωρίζω, θα πω ένα πράγμα μόνο. Ναι. Το πρόβλημα με το διεθνές δίκαιο, ναι, είναι ότι δεν υπάρχει μια βάση στο δίκαιο. Δηλαδή δεν υπάρχει, όπως στην Ελλάδα υπάρχει το Σύνταγμα. Υπακούμε στο Σύνταγμα και στους νόμους. Το διεθνές δίκαιο είναι, να το πω έτσι απλά, λίγο κάπου στον αέρα. Δηλαδή βασίζεται σε συμφωνίες, σε έθιμα, σε κάποιες συμφωνίες διακρατικές. Δεν υπάρχει εδώ μεταξύ στην Ευρώπη και μια ενιαία πολιτική, στρατιωτική, αμυντική, διπλωματική. Όλο αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα και δημιουργεί πολύ εύκολα αυτές τις καταστρατηγήσεις, ας πούμε, από την πλευρά του Πούτιν, για παράδειγμα. Και κανείς δεν. Δηλαδή είναι λίγο στον αέρα αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Το δημόσιο. Το διεθνές δίκαιο. Ναι, το διεθνές δίκαιο είναι λίγο άτυπο, ας το πούμε έτσι. Ναι. Ναι, είναι λίγο άτυπο. Νομικά δηλαδή εννοείς, ναι, είναι ναι, άτυπο. Ναι, 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 ναι. Δεν μπορεί να ισχύσει, ας πούμε. Χοντρικά ναι. Χοντρικά. Δεν είμαι και ειδικός, αλλά σας λέω αυτό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και βασίζεται σε. Βασίζεται σε νομολογία, δηλαδή σε αποφάσεις δικαστηρίων και σε τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει νόμο, δηλαδή. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πώς το βλέπεις, το θεωρείς σημαντικό θεσμό? Βεβαίως, βεβαίως, πάρα πολύ σημαντικό. Το σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Λόγω ακριβώς της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βεβαίως, γιατί υπάρχουν χώρες που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι. Οπότε. Συνεχίζουν να τα καταπατούν. Εντάξει, υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που καταδικάζουν τα κράτη. Μάλιστα. Όπως και στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα συνέβαινε και συνέχεια συχνά αυτό. Δεν ξέρω αν συμβαίνει ακόμα, πάντως έχει μια παράδοση η Ελλάδα που καταδικαζόταν. Ναι. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Ξέρεις, πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό δεν έφτανε στον κόσμο κάτω. Δεν το ξέρουμε πολλές. Για ποιες περιπτώσεις καταδικαζόταν η Ελλάδα, ναι, για παράβαση δηλαδή νόμου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν το ξέρουμε. Έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν έφτανε στο κοινό αυτό το πράγμα. Έχει αυτό, θέλω να πω, είναι μια διαδικασία η οποία δεν ξέρω αν περνάει στον κόσμο. Με αυτή την έννοια. Όσο αυτό έχετε δίκιο. Βέβαια, ο άλλος μπορεί να κάνει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για ένα θέμα, ας πούμε. Mm-hmm. Βεβαίως. Όχι, είναι πολύ σημαντικό που υπάρχει. Πάρα πολύ σημαντικό. Το θεωρώ σημαντικό. Βεβαίως. Πολύ καλό, σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Ξέρετε, ήθελα να πω κάτι ακόμα, ναι, που αφορά τις συνεντεύξεις. Ναι. Αν να το πάμε βεβαίως, λίγο κάπου βεβαίως, αλλού. Βεβαίως. Και το πώς βλέπω. Μου αρέσει να παρατηρώ, ξέρετε, το χώρο πάρα πολύ. Το οποίο ίσως έχει σχέση και με τη σκηνοθεσία. Βέβαια. Το σκεφτόμουν χθες αυτό. Σίγουρα. Όπως και με το χώρο του δικαστηρίου, ας πούμε. Βεβαίως, βεβαίως. Μου αρέσει πολύ να περιγράφω το χώρο και μου αρέσει πολύ να περιγράφω και να βλέπω εγώ ίδιος το πρόσωπο. Αυτό το πορτρέτο το οποίο θα κάνουμε στη συνέντευξη. Ας πούμε, πάντα με έβαλε σε σκέψη το εξής. Μπαίνεις στο σπίτι ενός συγγραφέα. Πρόσωπο και τόπος. Ναι. Μπαίνεις στο σπίτι του συγγραφέα. Πώς είναι διακοσμένο το σπίτι του? Τι έχει? Πολύ σημαντικό. Γιατί φανταστείτε ένα συγγραφέα που έχει ένα σπίτι γεμάτο βιβλία. Τι πιο σύνηθες, ας πούμε. Αλλά φανταστείτε και ένα σπίτι ενός συγγραφέα που είναι γεμάτο δίσκους μουσικής και λιγότερα βιβλία. Ή φανταστείτε ένα ζωγράφο που έχει πάρα πολλά βιβλία. Δεν είναι φοβερό αυτό? Ο ζωγράφος να έχει βιβλία και ο συγγραφέας μουσική. Περίεργο. Δηλαδή αυτό είναι τόσο ωραίο να το καταγράψεις. Τόσο ωραίο. Δηλαδή πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Πρέπει να το παρατηρώ. Τώρα που το μιλάς για τις συνεντεύξεις και αυτούς τους συγγραφείς τους σπουδαίους, ο Νίκος Γκάτσος δεν είχε δώσει ποτέ συνέντευξη. Πολύ ενδιαφέρον. Όντως. Έτσι. Δεν ήταν αρνητής των συνεντεύξεων. Ο Νίκος Γκάτσος έχει. Περίεργο. Το γενικούσαν όλοι. Ένας άλλος που δεν ξέρω αν είχε δώσει συνέντευξη ποτέ, ο οποίος ζούσε έγκλειστος επίσης, ήταν ο Μίλτος Αχτούρης. Ο Σαχτούρης έχει δώσει συνέντευξη. Έχω διαβάσει. Έχει διαβάσει. Ναι. Αλλά ήταν και αυτός πολύ απόμακρος. Δύσκολος, ναι. Δύσκολος στην επικοινωνία. Οι χώροι που ζούσαν πραγματικά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που λες, ήταν επίσης ένα σκηνικό. Έτσι, ένα σκηνικό. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δεις πώς είναι, ναι, αυτό, ναι, επειδή βλέπω και έναν νέο τρόπο. Εντάξει, δεν είναι και τόσο νέος, αλλά. Αυτό το στέλνω ερωτήσεις, παίρνω απαντήσεις. Διαδικτυακά. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν σου αρέσει αυτό? Όχι. Μπράβο. Μια φορά μου το ζήτησαν, δεν το έκανα. Προτιμάς να πας στο σπίτι του ή να βρεθείτε και έξω? Εντάξει, ιδανικά θα ήθελα να πάω στο σπίτι ή στο γραφείο του. Σπίτι, αυτή είναι γραφείο, η ναι, σου. Αυτό θα ήθελα. Σπίτι ή γραφείο. Αλλά εντάξει, τώρα ο άνθρωπος όπου σε καλέσει. Προτιμάς δηλαδή να δουλεύεις και τον τόπο. Βεβαίως. Τώρα πόσο μεγάλη διαφορά έχει να πάμε σε μια καφετέρια έξω, ας πούμε, ή σε ένα μαγαζί? Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά.
Mm-hmm. Το μόνο που θα μπορέσει να δει είναι πώς έχει ντυθεί, τις κινήσεις του, πώς φέρεται, αν είναι νευρικός. Αυτά είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικά για μένα. Δηλαδή είναι πραγματικά σαν να περιγράφει ένα χαρακτήρα μια ταινία. Σαν να γράφει ένα χαρακτήρα. Είναι νευρικός, κουνάει τα χέρια του, φοράει ρολόι, δεν φοράει. Είναι περιποιημένος, δεν είναι. Όλα αυτά. Τι ωραία που είναι. Πραγματικά μου αρέσει. Δηλαδή δεν είναι τόσο η ερώτηση και η απάντηση. Βλέπεις τη συνέντευξη συχνά βλέπετε, συχνά βλέπετε, ας πούμε, λένε και τις ίδιες απαντήσεις κάποιοι σε κάποια θέματα. Μπορεί να απαντήσουν λίγο τα ίδια. Μπορεί και εσύ να κάνεις μια ερώτηση που έχει ξανατεθεί. Είναι λογικό. Όταν ο άλλος έχει δώσει 5.000 συνεντεύξεις, εντάξει. Τον έχουν ρωτήσει τα περισσότερα, τα έχει απαντήσει κτλ. Οπότε η ειδοποιώς διαφορά ίσως να είναι αυτή. Πώς περιγράφεις τον χαρακτήρα, πώς τον βλέπεις, πώς τον χτίζεις να τον δει ο αναγνώστης. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεχνάς μια συνέντευξη ερώτηση-απάντηση. Εμένα αυτό ποτέ δεν μου άρεσε. Δεν λέω ότι είναι το σωστό. Λέω ότι εμένα απλώς μου άρεσε αυτό. Άρα μιλάμε για μια συνέντευξη η οποία προϋποθέτει την προσωπική επαφή. Βεβαίως. Έτσι, την προσωπική επαφή, η οποία στην πραγματικότητα είναι συνάντηση. Αυτό λες. Πας να συναντήσεις τον συγγραφέα και η συνάντηση αυτή έχει μια συνέντευξη. Αυτό έλεγες. Ναι, η οποία μου άρεσε πάντα. Δηλαδή ήθελα να του συναντήσω. Ήθελα να του συναντήσω. Εγώ ίδιος. Εγώ να θέσω κάποια ερωτήματα. Αυτό μου άρεσε πάντα. Λοιπόν, δεν ήρθα σπίτι σου, αλλά ήρθες στον Άγιο Γιώργιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή καλά, κύριε Ανδρεόπουλε. Συνάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι για την συζήτηση. Πάντα επιτυχίες. Να είστε καλή καλά. Δύναμη στο έργο σας. Πολύ. Καλά. Αγαπητοί τηλεθεατές, σήμερα στην εκπομπή προς εκκλησιασμών, εδώ στον Άγιο Γιώργιο Νέο Ψυχικού, ο Πάρης Δόμανης. Ένας νέος άνθρωπος με πολλά ταλέντα, ευχόμαστε να προκόψει και σε εσάς ευχόμαστε καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Χαίρετε.